Είναι όπως πάντα το πρώτο τακτικό σχόλιο για το παιχνίδι. Un partido que sabíamos que era derbi. Ένα παιχνίδι το οποίο ξέραμε ήταν derbi. Necesitamos la victoria. Χρειαζόμασταν και θέλαμε πάρα πολύ την νίκη. Comenzamos bien el partido. Ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα. Convertimos. Καταφέραμε και σκοράραμε. Hicimos un segundo gol que no contó. Καταφέραμε και πετύχαμε και ένα δεύτερο γκολ το οποίο δυστυχώς δεν μέτρησε. En línea general el equipo trabajó bien, el plano. Ωστόσο μπορώ να πω ότι η ομάδα ανταπακρινόταν πάρα πολύ καλά και στις συνθήκες του παιχνιδιού αλλά και στο πλάνο παιχνιδιού το οποίο είχαμε σχεδιάσει και είχαμε δουλέψει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Cometimos un error en el primer tiempo que nos costó el empate. Ουσιαστικά μόνο ένα λάθος κάναμε στο πρώτο ημίχρονο, στην τελευταία φάση, η οποία δυστυχώς μας κόστησε πάρα πολύ, μιας και δεχτήκαμε το γκολ της σοφάρισης. En el segundo tiempo hablamos en el vestuario, entramos bien nuevamente. Ωστόσο, μέσα στα αποδυτήρια επικράτησε ηρεμία. Είπαμε να μπούμε μέσα συγκεντρωμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και έγινε, μιας και μπήκαμε πάρα πολύ καλά. Conseguimos un gol temprano también. Πετυχαίνοντας αυτό το γκολ, το οποίο το πετύχαμε νωρίς και το οποίο σίγουρα μας βοήθησε μετά στη διαχείριση του παιχνιδιού. Sabíamos que íbamos a tener dificultad en algún momento porque el AEK también tiene equipo. Ξέραμε βέβαια ότι όπως σε κάθε ντέρμπι, κάθε ομάδα θα έχει κάποιες στιγμές που θα έχει περισσότερο τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ωστόσο, ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι, μιας και ξέρουμε ότι και έκανε μια καλή ομάδα. Trabajamos bien defensivamente. Δουλέψαμε λοιπόν πάρα πολύ σωστά στο αμυντικό μας κομμάτι. Si bien nos tiraron centro, estábamos bien parados. Οποτεδήποτε, παραδείγματος χάρη, οδηγούσαμε τον αντίπαλο στα πλάγια και γινόταν κάποια σέντρα, ήμασταν πάρα πολύ καλά τοποθετημένοι και δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Και en contraataque estuvimos bien también. Και από την άλλη, προσπαθούσαμε όποτε μας δίνονταν η ευκαιρία και οι κατάλληλες προϋποθέσεις να βγάλουμε κάποιες επικίνδυνες αντεπιθέσεις, όπως και συνέβη. Και felicitación a todos los jugadores. Γι' αυτό και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές για τη σημερινή τους εμφάνιση. Αυτό το πλάνο που ακολούθησαν οι ποδοσφαιριστές ήταν να είναι πιο συμπαγής η ομάδα και να περιμένει περισσότερο τον αντίπαλο στο δικό της μισό του γηπέδου και να φεύγει γρήγορα στις αντεπιθέσεις, και αν είναι κάτι το οποίο θα το περιμένουμε και στα επόμενα παιχνίδια. Sí, sabemos que cada partido es diferente. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Pero se trabajó bien en la parte última del campo. Ωστόσο, είδαμε ότι η ομάδα ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά αμυντικά στα τελευταία μέτρα, στο τελευταίο ένα τρίτο του γηπέδου, το δικό της αμυντικό τρίτο. En los últimos minutos hicimos línea de cinco y trabajó bien también. Όπως επίσης και στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού που ουσιαστικά παίξαμε με πεντάδα, πάλι ανταποκριθήκαν καλά οι ποδοσφαιριστές. Και sigue mejorando, sabemos lo que tenemos que mejorar y trabajar en base a eso, seguir mejorando. Και ουσιαστικά προσπαθούμε συνέχεια να βελτιώσουμε την ομάδα και να δούμε ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες για κάθε αγώνα για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Ακολουθεί η διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Πόσο βοηθάει λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα ψυχολογικά και ποιο είναι το πλάνο για τις υπόλοιπες 15 μέρες μέχρι να επανέλθουμε στους αγώνες? Sí, los jugadores necesitaban una victoria. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές χρειαζόταν πάρα πολύ μια νίκη. Algunos partidos han jugado bien y no merecíamos perder. Μιας και υπήρχαν αρκετοί αγώνες στους οποίους η ομάδα δεν άξιζε τα ανεπιτυχή αποτελέσματα τα οποία έφερε σε εκείνους τους αγώνες. Esta victoria fortalece. Γι' αυτό σίγουρα αυτό είναι μια νίκη η οποία μας δίνει πάρα πολλά πράγματα. Pero no hay que parar, hay que seguir mejorando porque tenemos todo derbi y hay que mejorar. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μένουμε σε αυτήν. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, πάρα πολλά derbi και θεωρούμε πως αυτό είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα για να μπορέσει να χτίσει η ομάδα πάνω σε αυτό.